Έρθε το Extreme Time για άλλη μια φορά κοντά σας. Μέσα από αυτό το ένθετο έχουμε κάνει αρκετά θέματα από το χώρο των μαχητικών αθλημάτων και γενικότερα των πολεμικών τεχνών. Έτσι και σήμερα δίπλα μας έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος θα μας μιλήσει για την προετοιμασία γενικότερα αθλητών, είτε επαγγελματιών είτε ερασιτεχνών, για το πώς πρέπει να κάνουν μασάζ αλλά και να προετοιμάζονται σωματικά. Μαζί μας ο Στέλιος Βελκόπουλος. Τι γίνεται? Στέλιο, γεια σου. Γεια χαρά. Καταρχήν να σε ευχαριστήσω για τη φιλοξενία σου στο χώρο σου. Εγώ και ευχαριστώ πολύ, Βέβαια. Να μιλήσουμε λίγο για το μασάζ, πιο εξειδικευμένα, και να μάθουν και οι άνθρωποι που έχουν πολλές απορίες να απαντηθούν τα ερωτήματά τους. Ναι, γιατί αρκετές φορές μου στέλνουν και μηνύματα ακόμα και στο Facebook και με ρωτάνε κάποιοι φίλοι που έχω αθλητές πώς πρέπει να προετοιμάζονται και αν πρέπει να κάνουν μασάζ πριν τους αγώνες τους, μετά τους αγώνες. Θέλω να ξεκινήσουμε από να μας πεις αν το μασάζ καταρχήν είναι παρεξηγημένο. Πάρα πολύ παρεξηγημένο και ειδικά στην Ελλάδα. Αν και τα τελευταία, επειδή εγώ το κάνω γύρω στα 13 χρόνια αυτό, βλέπω ότι τα 2-3 τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και το βάζει ο Έλληνας στην καθημερινότητά του. Είναι παρεξηγημένο γιατί η γυναίκα ντρέπεται να κάνει μασάζ και ιδιαίτερα από έναν άντρα. Αυτό είναι φυσικά λάθος, γιατί το 90% για να μην παραπάνω, το μασάζ που θα σου κάνει ένας άντρας επαγγελματίας δεν μπορεί να σου το κάνει μια γυναίκα και παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο βέβαια και η δύναμη. Σημαντικό. Ναι. Λόγω ότι, ότι το μασάζ θέλει να ασκήσεις περισσότερη πίεση από ότι να χαϊδεύεις. Ναι. Όταν μιλάμε ιδιαίτερα για αθλητές, αλλά και για αθλητές, να έχει αποτέλεσμα, ναι, πρέπει να ασκήσεις μια πίεση. Δεν πρέπει να περάσουμε όμως το άλλο άκρο όπως κάνουν κάποιοι άλλοι. Που όσο πιο δυνατά πιστεύουν τόσο το καλύτερο, πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Γιατί και ο άλλος που έρχεται για να του κάνεις μασάζ, έρχεται για να χαλαρώσει. Δεν γίνεται να τον έχει συνέχεια στην πίεση και να πονάει. Λοιπόν, είναι παρεξηγημένο από τις... Όμως, συγγνώμη που σε διακόπτω, όταν έρθει ο άλλος στην πρώτη επίσκεψη να κάνει ένα μασάζ, ναι, δεν γίνεται μέσα στην πρώτη φορά να λύσει τα πάντα. Μπορεί να φύγει από εδώ και να πονάει. Μπράβο, μπράβο. Γιατί, χαίρομαι που με ρωτάς αυτό. Ναι, γιατί παίρνω αφορμή αυτό, έστειλα ένα φίλο μια μέρα εδώ να κάνει μασάζ και με πήρε τηλέφωνο μετά και μου λέει: Δημήτρη, πονά όλους μου, τι μου έκανα. Και μετά που σε πήρα τηλέφωνο, με εξήγησες τους λόγους για τους οποίους πόναγε. Γιατί και αυτός είναι ένας αθλητής ο οποίος κάνει βάρη συνεχώς και μου εξήγησες ποια ήταν η αιτία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Όπως και στη φυσιοθεραπεία, όταν πας να κάνεις μια αποκατάσταση από ένα τραυματισμό, πρώτα απ' όλα ούτε ο φυσιοθεραπευτής ούτε ο μασέρ δεν είναι μάγος. Ακριβώς. Εντάξει, θα σε βοηθήσει, αλλά σταδιακά. Όπως κάνεις προετοιμασία για κάποιο αγώνα και σιγά σιγά θα φτάσεις στο επιθυμητό αποτέλεσμα, έτσι και με το μασέρ δεν γίνεται με μια φορά να σου περάσει ο τραυματισμός ή να μπορείς να χαλαρώσεις τελείως. Έτσι και όταν έρχεσαι ειδικά αθλητές ή πρωταθλητές που έχουν μεγάλο όγκο στην προπόνησή τους, πρέπει να τους πιέσεις. Γιατί έχουν σφίξει, έχει σφίξει ο μυς. Και για να τον πιέσει να χαλαρώσει, πρέπει να ασκήσει κάποια δύναμη. Και είναι ακριβώς φυσικό να αντιδράσει ο μυς και να βγάλει πόνο, διαφορετικό πόνο από τον πόνο του τραυματισμού. Να πάρω τώρα ως αφορμή αυτό που μου είπες. Εσύ σε όλη αυτή την πορεία σου έχεις αναλάβει αρκετούς αθλητές που είτε είναι από το χώρο της πάλης, είτε άσης βαρών, είτε κάνουν bodybuilding επαγγελματικά, πολλούς από το χώρο του kickboxing, όπως είναι ο Σταύρος Εξακουστίδης, ο Μελέτης Κακουμπάβας και άλλα ονόματα, τώρα έχουμε πολλά παιδιά να πούμε. Τι πρέπει να κάνει ο αθλητής, θα μιλήσουμε για τον επαγγελματία, πριν από ένα παιχνίδι, όχι μία μέρα πριν, θα μιλήσουμε για ένα μήνα πριν, όπου κάνει sparring, κάνει προετοιμασία, πώς πρέπει να δράσει πάνω στο σώμα του. Να τελειώσω λίγο με το προηγούμενο που είπαμε, το παρεξηγημένο. Απλά ότι οι γυναίκες το έχουν παρεξηγήσει γιατί ντρέπονται να κάνουν με έναν άντρα. Και οι άντρες στην Ελλάδα το πάνε αλλού. Ακούνε μασάζ και λένε περιμένουν κάτι άλλο. Αλλά όταν μιλάμε για επαγγελματικό μασάζ, όλα σε αυτές τις προκαταλήψεις πρέπει να φύγουν. Ακριβώς. Αν και δεν τους κατηγορώ. Γιατί εντάξει, βέβαια γίνεται χαμός έξω. Υπάρχουν και πολλοί τσαρλατάνοι. Αν ανοίξουμε τώρα την εφημερίδα. Καλά, δεν λέμε τώρα για τις παραλίες το καλοκαίρι, εκεί το θέμα πάει αλλού. Αλλά αν ανοίξουμε την εφημερίδα, βλέπουμε μασάζ 15 ευρώ ή μία ώρα. Μα δεν είναι μόνο. Αν είναι 15. Και τι μέλη γενέστε όταν πας εκεί? Που μπορεί να σε τραυματίζουν, μπορεί να σου βάλουν προϊόντα που να σου δημιουργήσουν δερματικά.
Πρώτα που θα σε τραυματίσουν, το οποίο δεν θα έχει αποτέλεσμα. Και πόσο μάλλον και στις παραλίες, πάνω στις ξαπλώστρες, Ναι, με άμμους και αυτά, αλλά τα εντάξει, αυτό ξέρουμε. είναι το θέμα. Είναι ότι ο καθένας στην Ελλάδα, ό,τι δηλώσεις είσαι, με ένα Σαββατοκύριακο ή με το να ρωτήσει να μπει στο ίντερνετ, ο άλλος νομίζει ότι έμαθε. Ακριβώς. Εντάξει. Δεν τελειώνει αυτή η κουβέντα, πιστεύω, Ποτέ, ναι, γιατί ποτέ. πάντα σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν και άνθρωποι που ήδη είναι επαγγελματίες. Να επανέλθουμε στην ερώτησή Ναι, μου λοιπόν, πριν. ότι πρώτα απ' όλα κάθε άθλημα είναι διαφορετικό και πιάνει διαφορετικές μυϊκές ομάδες. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Δηλαδή, άλλο στυλ μασάζ θέλει ένας παλαιστής και άλλο Όχι στυλ άλλο μασάζ στυλ, θέλει ένας απλά, ποδοσφαιριστής. ναι, απλά πρέπει να επικεντρωθείς είτε με διατάσεις, είτε με κάποια trigger points, είτε με κάποιες πιέσεις σε διαφορετικά σημεία. Λοιπόν, όσον αφορά την προετοιμασία, επειδή ανεβαίνει σιγά σιγά ο όγκος, πρέπει να προσέξεις και το σώμα σου να το φέρει σε μια ισορροπία. Δηλαδή δεν γίνεται να μου ξεκινήσει την προετοιμασία να βάζεις προπόνηση, να αρχίσουν να σφίγγει οι ομοίες, να κουράζεσαι και ψυχολογικά και σωματικά. Γιατί το μασάζ δεν σε βοηθάει μόνο σωματικά να χαλαρώσεις, αλλά και ψυχολογικά. Κατάλαβα. Πρέπει να τον φέρεις στον αθλητή σε μια ισορροπία. Γιατί πριν από έναν αγώνα, όλα αυτά που έχει μέσα στο μυαλό του. Γιατί τα παιδιά μπορεί να λέμε ότι είναι επαγγελματίες σε εισαγωγικά, το λέω σε εισαγωγικά, γιατί ούτε και τα λεφτά που παίρνουν στο εξωτερικό παίρνουν τα παιδιά, Σίγουρα, ούτε και τώρα τις μιλάμε βοήθειες για έχουν. Όλα χιλιάδες δολάρια εκεί. τα κάνουν μόνα τους, δουλεύουν, δηλαδή πάνε για διπλές προπονήσεις και τρέχουν να πάνε να δουλέψουν με την οικογένειά τους. Εντάξει, και αυτό όσο να Δηλαδή ψυχολογικά τους φτύρει πάρα πολύ. για σένα το μασάζ είναι υποχρεωτικό. Είναι υποχρεωτικό. Είτε είσαι επαγγελματίας, είτε είσαι ερασιτέχνης. Βέβαια, Φυσικά. αυτό παίζει ρόλο και ο αριθμός των προπονήσεων που κάνεις. Όταν είσαι επαγγελματίας, απλά πρέπει να κάνεις και δύο. Μπορεί να χρειάζεται να κάνεις και δύο και τρεις φορές την εβδομάδα. Μου έλεγε μια μέρα που μίλαγα με τον Τάσο, τον Περδέσιο, στο τηλέφωνο, μου λέει: Φεύγω, πάω κατευθείαν στο Στέλιο να κάνουμε μασάζ. Είχε τελειώσει τα σπάρινγκ. Του λέω: Χθες δεν πήγες, μου λέει: Πηγαίνω σχεδόν κάθε μέρα. Τι τον βοηθάει τον αθλητή ακριβώς μετά την προπόνηση να έρχεται και να κάνει μασάζ? Εκτός για την αποκατάσταση, για γαλακτικό, για ασφυξίματα, για μυϊκούς σπασμούς που μπορεί να έχει κάνει και το ψυχολογικό κομμάτι να τον αποφορτίσεις από όλη τη μέρα, είναι και η πρόληψη για Δηλαδή να μην τραυματισμούς. έχει και αιματώματα επάνω του όπως έχουν οι περισσότεροι. Ναι, εκτός τους πυγμάχους που η προπόνησή τους είναι Και κουράζονται και τα χέρια και να τους πολύ. βαρέσουν και Ναι. τα λοιπά, αλλά είναι και ο μυϊκός κάματος που λέμε πρέπει να τον βοηθήσει να επανέλθει. Όλο αυτό δηλαδή έχει μία φιλοσοφία. Δεν είναι απλά ότι κάνουμε μασάζ για να χαλαρώσουμε. Εννοείται. Έχει μία βάση και φτάνουμε την ημέρα του αγώνα να παίζει και αυτό το ρόλο του. Γιατί πολλοί δάσκαλοι λένε έλα μωρό τώρα που θα πας να κάνεις μασάζ, φυσικά μην σου φέρουμε και γυναίκα. Αυτή είναι λάθος νοοτροπία και πρέπει να το ακούσουν τα παιδιά που ασχολούνται με όποιο άθλημα και είναι αυτό και να καταλάβουν ότι πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία Αυτή είναι γενικότερα. μια θεωρία του 1821 που έχουν πολλοί προπονητές με παλιά μυαλά που τα είχαν διαφορετικά γιατί δεν είχαν τις ανέσεις, δεν είχαν τη γνώση που έχουμε τώρα πια. Όλα αυτά είναι επιστημονικά αποδειγμένα. Πρέπει να κάνεις μασάζ γιατί θα σε βοηθήσει καλύτερη κυκλοφορία, αποκατάσταση, πρόληψη. Σε χίλια δυο πράγματα. Άλλωστε οι Ιάπωνες λένε ο πιο χαλαρός, ο πιο δυνατός. Ναι. Αυτά τα ξέρετε και εσείς καλύτερα που ασχολείστε με γιατί τα δυναμικά σπορ. Και αυτοί σαν λαός έχουν μια φιλοσοφία αρκετών χρόνων. Άμα δεν είναι χαλαρό το κορμί σου και το μυαλό σου, δεν μπορείς να συγκεντρωθείς, δεν μπορείς να κάνεις την κίνηση που θα είσαι σφιγμένος. Στην πυγμαχία, στο kickboxing, στο τρέξιμο, στο ποδόσφαιρο, παντού. Άλλο να μπορείς να αγωνιστείς και να μην σε ενοχλεί τίποτα και άλλο να βλέπεις το κορμί σου ότι παρόλο την προπόνηση που έχεις κάνει είσαι καλά και με την ευληγησία σου Όταν και με τους μισούς. Όταν ένας αθλητής έχει ένα τραυματισμό κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του ή μετά από έναν αγώνα, πρέπει να κάνει μασάζ. Σε κουβέντες που κάνουμε, πολλοί αθλητές μετά από παιχνίδια είτε πριν παίξουν έναν αγώνα, από τα σπάρινγκ, πονάνε οι ώμοι τους, οι αγκώνες τους μέσα, τα καλάμια τους, βοηθάει, πρέπει να κάνει μασάζ για να το ξεπεράσει αυτό ο αθλητής ή η αποθεραπεία είναι η κλασική πάγος, ζεστό και αλυφές. Πώς πρέπει να λειτουργήσουμε? Ο πάγος βοηθάει πάρα πολύ γενικά, αλλά
Ανάλογα τι τραυματισμό έχεις. Τώρα αν, αν έχεις κάποια θλάση και τα λοιπά, αυτό βλέποντας και κάνοντας ή, Ναι. ή κάτι άλλο. Ναι, εντάξει, Τώρα αν είσαι συνήθως. φορτωμένος πολύ και έχεις σφίξει με κάποιο μικρό σπασμό και τα λοιπά, πρέπει να κάνεις. Γιατί όσο το αφήνεις, τόσο θα γίνει χειρότερο και σε κάποια στιγμή θα σε αφήσει. Δηλαδή δεν είναι αμαρτία να έχεις κάνει ολόκληρη προετοιμασία και να ανέβεις πάνω στο ring και να μην έχεις προσέξει κάποιο τραυματισμό σου και να σε κλωτσίσει, να σε βαρέσει ο αντίπαλος και σε κάτι συνηθισμένο, δηλαδή κάτι που το έκανες για πλάκα στην προπόνηση και επειδή δεν έχεις προσέξει τον τραυματισμό σου, να σε αφήσει και να χάσει τον αγώνα από επειδή δεν έκανες πρόληψη. Σε έναν αθλητή, ποιο στυλ είναι αυτό που ασκεί σε πάνω του, ώστε να είναι χαλαρός, αλλά και να μην νιώθει ότι έχει αυτή την ατονία που νιώθεις μετά το μασάζ. Για να παίξεις, για να μπορεί να παίξεις τον αγώνα και να έχει αυτές τις δυνάμεις που χρειάζεται. Ωραία, λοιπόν. Πρώτα απ' όλα, είναι απαραίτητο όταν κάνουμε αθλητικό μασάζ, να βάλουμε μέσα και τη διάταση. Τι είναι το αθλητικό μασάζ, παιδί. Το αθλητικό μασάζ είναι πιο περισσότερη πίεση, για να πας πιο εντοβάθιστο μη, κάποιες διατάσεις και κάποια trigger points. Αυτά είναι απαραίτητα, δηλαδή σε μια απλή νοικοκυρά που και αυτή το χρειάζεται πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ φορτωμένο το πρόγραμμα της, δεν τη χρειάζεται να της κάνεις κάποια διάταση, κάποια trigger κτλ. Θα της κάνεις κάποια περάσματα να τη χαλαρώσεις. Στον αθλητή πρέπει να το κάνεις αυτό. Απλά κάποιοι μασέρ ξεπερνάνε τα όρια και πιέζουν πάρα πολύ δυνατά. Εγώ δεν είμαι αυτής της φιλοσοφίας. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν είχα πάει στην Ταϊλάνδη για κάποια σεμινάρια, ήταν δύο σχολές, η βόρεια και η νότια. Στη βόρεια λέγανε όσο πιο δυνατά, τόσο το καλύτερο. Εγώ πιστεύω και από την εμπειρία μου ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Δηλαδή, ναι, μεν τον αθλητή θα τον πιέσει περισσότερο, δεν σε νοιάζει τόσο πολύ αν θα πονέσει ή αν θα φωνάξει, ναι, αλλά δεν γίνεται να το κάνει συνέχεια. Είναι και αυτός άνθρωπος και πολύ κουρασμένος. Γενικά και από το πρόγραμμά του και από όλη την προετοιμασία του. Πρέπει να κάνεις και περάσματα πιο χαλαρά, να το βοηθήσεις να χαλαρώσει και ψυχολογικά. Λοιπόν, βοηθάει το μασάζ δηλαδή στην ψυχολογία γενικότερα. Πάρα πολύ. Είναι ένα ταξίδι. Αν μπορείς και χαλαρώσεις και αφαιθείς το μασέρ, μπορείς να ταξιδέψεις. Και τσάμπα στις μέρες μας που έχουν αγριβεί πολύ τα εισιτήρια. γι' αυτό μας παίρνει ο ύπνος όποτε κάνεις μασάζ εδώ. Τις περισσότερες φορές. Λοιπόν, μετά το μασάζ, αυτό που με ρώτησες, δεν είναι στάνταρ, γιατί κάθε σωματότυπος είναι διαφορετικός. Δηλαδή, το μεγαλύτερο ποσοστό την επόμενη μέρα μετά από αθλητικό μασάζ πονάει. Αλλά είναι φυσιολογικό. Ναι, είναι φυσιολογικό, ναι, αλλά μετά τη δεύτερη μέρα αρχίζει. Δεν γίνεται να κάνουμε μια φορά μασάζ και να γίνουμε. Να σηκωνόμαστε και να πετάμε. Ναι, αν δεν έχουμε κάνει 40 χρόνια. Μα και γι' αυτό λέμε ότι όταν κάνει. Για το αθλητικό μασάζ. Όταν κάνει ο αθλητής ή ο πρωταθλητής μασάζ, μετά το μασάζ την ίδια μέρα δεν πάει για προπόνηση, εννοείται. Γιατί μετά μου λένε πολύ θα πάω για προπόνηση και την επόμενη μέρα πάλι δεν κάνει προπόνηση, παίρνει ρεπό ή κάνει ένα ξεμούδιασμα, χαλαρό. Ίσα δηλαδή που τον βγαίνει στα χέρια σου να τον χαλαρώσεις. Έτσι. Λοιπόν, και το ποσοστό σου είπα το μεγαλύτερο την επόμενη μέρα πονάει, αλλά όμως μου έχουν τύχει και πολλές περιπτώσεις την επόμενη μέρα να πετάνε. Ναι. Να τους βγαίνει αμέσως ευεξία. Πριν τον αγώνα, στους αθλητές, εγώ έχω ένα πρόγραμμα, το έχω ονομάσει Oriental, κάνω διάφορες τεχνικές. Ναι. Αυτό δεν το κάνω πριν τον αγώνα, την προηγούμενη ημέρα. Αυτό πρέπει να το κάνεις τουλάχιστον 3 ημέρες πριν. Γιατί χαλαρώνει ο αθλητής. Εσύ δεν θες να πάει στον αγώνα και να είναι χαλαρός. Εσύ πιστεύεις, καταρχήν ο αθλητής πρέπει να κάνει προπονήσεις πριν 2-3 μέρες πριν το παιχνίδι του για το σώμα του. Πρέπει δηλαδή να είναι στο γυμναστήριο ή να κάνει μασάζ 3-4 μέρες πριν τον αγώνα και να ξεκουράζεται. Ποια είναι η δικιά σου η άποψη? Αυτό τώρα. Βέβαια παίζει ρόλο και προπονητής. Είναι μια γενική ερώτηση. Είναι παίζει ρόλο προπονητής. Εσύ θέλω να μου πεις την άποψή σου, γιατί έχεις πιάσει πολλούς αθλητές στα χέρια σου και όταν πιάνεις και το σώμα του αθλητή, καταλαβαίνεις και τη συμπεριφορά του γενικότερα. Εντάξει, είναι μια γενική ερώτηση. Παίζει ρόλο προπονητής, η προπόνηση και το άθλημα. Ναι. Εντάξει. Τώρα εγώ πιστεύω ότι είναι καλό, για παράδειγμα, στο μαραθώνιο. Τελευταία εβδομάδα ρίχνουν τις προπονήσεις, 3-4 μέρες πριν δεν κάνουν τίποτα, μετά ενεργοποιούνται δηλαδή, μία μέρα πριν και τα και λοιπά. Αλλά για μένα, όπως και να έχει πριν τον αγώνα, εφόσον έχεις ακολουθήσει το, γιατί μην νομίζω ότι είναι και καλό να μην έχεις κάνει καθόλου μασάζ και να πας να κάνεις ένα μασάζ πριν τον αγώνα. Βέβαια, αυτό είναι το χειρότερο. Ναι, είναι,
πρέπει να το έχεις στήσει όπως στήσεις το... Όπως κάνεις την προετοιμασία σου, την προετοιμασία 1,5-2 μήνες πριν, πρέπει να έχεις μπει στο πρόγραμμα ώστε να κάνεις μασάζ. Για μένα πάντως πρέπει να το τελευταίο μασάζ να είναι 3-4 μέρες πριν και μετά να χαλαρώσεις και μία μέρα πριν τον αγώνα να ενεργοποιείσαι πάλι. Μετά από ένα παιχνίδι ο αθλητής πρέπει να έρθει στις επόμενες 2-3 μέρες να κάνει μασάζ. Απαραίτητα. Μπορεί να μην έρθει την επόμενη ή τη μεθεπόμενη. Είναι ανάλογα ή πόσο έχει χτυπηθεί, άμα είναι απομαχητικό, ή πόσο έχει καταπονεί στο σώμα του, άμα είναι αποδρομικό κτλ. Τι συμβουλές δίνεις εσύ στους αθλητές μέσα από την εμπειρία σου, πώς πρέπει, ασχέτως από το μασάζ, πώς πρέπει να συμπεριφέρονται στο σώμα τους. Δηλαδή, ποια φιλοσοφία πρέπει να ακολουθεί ένας αθλητής που αθλείται. Ένας αθλητής και ιδιαίτερα στην Ελλάδα που έχει πάρα πολλά μειονεκτήματα εν συγκρίση με τους αθλητές στο εξωτερικό που έχουν τα πάντα και αυτό το βιώνω καθημερινά από αθλητές από όλα τα σπορ που συνεργάζομαι. Πρέπει να προσέχουν το σώμα τους γιατί το σώμα μας είναι ο ναός μας. Πρέπει να το φροντίσουν και είναι αμαρτία να δίνουν περισσότερο βάση σε άλλα πράγματα, στην καθημερινότητά τους και όχι στην υγεία τους. Δεν παίζει ρόλο μόνο η διατροφή. Φυσικά, πρέπει να καταλάβουμε όλα είναι μια αλυσίδα. Και ναι. Η διατροφή παίζει, αλλά και το μασάζ, και η προπόνηση, και ο ύπνος και όλα. Όλα πρέπει να τα ισοσταθμίσουν. Να υπάρχει μια ισορροπία. Πάνω μέτρων άριστον. Έτσι ακριβώς. Και για τους αθλητές, κάτι που ξέχασα πριν, ένα προγραμματάκι, γιατί το μασάζ είπαμε δεν το κάνουμε καπάκι πριν τον αγώνα, αλλά πριν τον αγώνα, εγώ κάνω ένα ειδικό πρόγραμμα που, από κάποια σεμινάρια που έχω κάνει Ταϊλάνδη και Ινδία, που έχει πολλές πιεσούλες και διατάσεις, αλλά ειδικές που δεν μπορεί να τις κάνει ο άλλος μόνος. Ακριβώς. Πες μας και το site το δικό σου, που μπορούν να μπουν οι τηλεθεατές μας να παρακολουθήσουν όλα αυτά που έχεις κάνει. Το site είναι www.trm.gr. trm.gr λοιπόν, Στέλιος Βελκόπουλος. Εκεί θα δείτε πάρα πολλά θέματα και τηλεοπτικά που έχει κάνει, αλλά και γενικότερα τα σεμινάρια που έχει παρακολουθήσει στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα. Στέλιο, εγώ να σε ευχαριστήσω. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Για την κουβέντα μας σήμερα. Πιστεύω ότι ήταν επικοδομητική και για μένα, αλλά και για τους τηλεθεατές που μας... Και πολύ ωραίες ερωτήσεις και ήταν κάποιες ερωτήσεις που ήθελα να αναφερθώ καιρό. Όλα αυτά βγαίνουν από τις ερωτήσεις που μου κάνει ο κόσμος, είτε μιλάμε στα γυμναστήρια, είτε να προπονούμαστε, και είναι απορίες, πιστεύω, που τις έχουν περισσότεροι αθλητές. Εγώ να σου ευχηθώ καλή συνέχεια. Επίσης καλή δύναμη. Και πάντα να ξεχωρίζεις όπως και τώρα. Νους υγιής, εν σώμα διηγή. Ακριβώς. Κάτι που λέω και είναι και το μότο μου για το μασάζ, δώσε ποιότητα στη ζωή σου κάνοντας ένα μασάζ. Πολύ σωστό. Φίλες και φίλοι, άλλο ένα ένθετο Extreme Time έφτασε στο τέλος του. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ένα δυναμικό θέμα. Γεια σας.